Καλώς ορίσατε στον τελικό του Europol Podcast, ένα δημιουργικό podcast που συνδοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, το Cyprus Youth Diplomacy και το Απλά, με την ευγενική χορηγία του Black Lemon, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μαζί μας, στον τελικό του Europol Podcast, έχουμε την κυρία Λύσια Δημητρίου, την κυρία Μαρία Γκολά και τον κύριο Μαρό Χαραλαμπίδη. Είχαμε κι άλλους δύο νικητές, όμως δεν καταφέραν μαζί μας σήμερα. Οπότε καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα podcast. Ευχαριστούμε. Όπως είχαμε ξεκινήσει το προηγούμενο podcast, να μας συστηθείτε, να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Αλλά αντί την ερώτηση του αγαπημένου σας φαγητού, να μας πείτε τι κάνατε όταν ήσασταν 25 χρονών. Πού ήσασταν τότε. Ξεκινήσουμε με την κυρία Λύσια. Είμαι η Λύσια Δημητρίου, είμαι υποψήφια ευρωβουλευτρία με το Volt. Και στα 25 μου ήμουν Λονδίνο και είχα ξεκινήσει την πρώτη μου δουλειά ως researcher σε ένα ερευνητικό κέντρο. Εγώ είμαι η Μαρία Γκολά, είμαι υποψήφια ευρωβουλευτρία με το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Και στα 25 μου ήμουν στην Κύπρο. Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα το μεταπτυχιακό μου, αλλά δούλευκα 2,5 δουλειές. Ναι. Και ασχολούμαι και με όλα τα εθελοντικά που ασχολούμαι μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, Μάριος Χαραλαμπίδης, είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Δημοκρατική Παράταξη. Στα 25 μου χρόνια ήμουν σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Κύπρο ως διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού και marketing. Στα 25, ναι, εκεί μου. 25 χρονών διευθυντής του HR. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε στο να ρίξουμε ένα ζάρι. Να δούμε ποιος πια θα ξεκινήσει πρώτος. Ακούμε δρόμο. Τέσσερα. Εσύ είσαι παλία. Δύο. Άρα οι δύο κοπέλες. Και κατά τη γνώμη σας, είναι τα τρία μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από την ένταξη μας στην Ένωση. Πόσο χρόνο έχουμε? Δύο λεπτά. Εντάξει, να προσπαθήσω να είναι πιο σύντομη. Τρία μεγαλύτερα συν από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Erasmus Plus για την νεολαία, τα προγράμματα κινητικότητας, τη σύνδεση με τα υπόλοιπα κράτη, την ευκολία της μετακίνησης, όχι είμαστε που νησί, αλλά είναι πολύ πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Και το τρίτο, οι χρηματοδοτήσεις και η οικονομική κυρίως στήριξη που λαμβάνουμε για διάφορα έργα και διάφορες υποδομές, και να πω ακόμα έναν αστερίσκο, και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας. Με τα καλά και τα κακά. Ωραία. Εγώ. Απόφαση. Μάλιστα. Οπότε. Καρτούλα. Κάρτα εκατομμυριούχου. Όχι, πέ μου το νούμερο. Α, 8. Δηλαδή, το κάρτα εκατομμυριούχου. Α, οκ. Αυτό. Εύκολο. Ξαπιαστείτε το ίδιο. Ναι. Έχανε την πτυχή σου για Φραγκφούρτη, γι' αυτό χάνει τη σειρά σου για αυτόν τον γύρο. Σκληρό. Για τούτον το γύρο, όμως, ή για τον επόμενο. Για τούτον το γύρο. Άρα είναι να απαντώ κάτι. Τώρα απλά, τι θέλω να πάω Φραγκφούρτη. Εσύ για τούτον το σενάριο μες στο παιχνίδι. Έχουμε κι άλλα σενάρια. Δεν τα παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Μετά να πάω Φραγκφούρτη, δηλαδή. Όχι. Και εγώ στο ψηφοδελτίο των ευρωεκλογών. Ένα επελέγγες, Μαρία μου, Βούδαν ή Πέστη. Βούδαν ή Πέστη. Πέστη.
Ξαναπέστη. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των σύνορων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Πολλά ωραία ερώτηση, γιατί χρειάζεται όντως μια πολύ καλή ισορροπία, αλλά όταν πάντα έχουμε να κάνουμε με τον ανθρώπινο παράγοντα, υπάρχουν και συγκεκριμένες ευαισθησίες που νομίζω και όλα τα άτομα εδώ υιοθετούμε εντές. Εντάξει, σίγουρα είναι προτεραιότητα, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διασφάλιση τους και η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε είναι στην πρώτη γραμμή. Από την άλλη, ως κράτος μέλος, σίγουρα πρέπει να συμμορφωθούμε και να εναρμονιστούμε και με όλες τις συμβάσεις. Σε τούτο το κομμάτι, να προσθέσω και τούτο που έγινε με το πρόσφατο σύμφωνο, όπου ναι, και εμείς εχαιρετήσαμε το και είναι μια καλή αφετηρία και μια καλή πρακτική να λειτουργήσει η Ευρώπη ως μια πραγματική ομπρέλα, αλλά έχει ένα μικρό θεματάκι όσον αφορά την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί οι χώρες οι οποίες είναι γεωγραφικά κοντά και δέχονται τους μετανάστες, είναι εκείνες οι οποίες θα τους υποδεχτούν και δεν αναγκάζονται άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο. Άρα χώρες οι οποίες είναι οικονομικά δυνατές μπορούν να εξαγοράσουν αυτήν την αλληλεγγύη, και τούτον κάπου δημιουργά έτσι λίγο μια ανισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των αδύνατων, πιο αδύνατων χωρών οικονομικά. Άρα θα έλεγα ότι η περισσότερη διεκδίκηση σε τούτον το κομμάτι ίσως αναφέρει και μια πιο καλή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των σύνορων. Να θυμίσω ότι έχεις δικαιώματα ανταπάντησης. Ναι. Τρία. Κρατούμε. Αφήνω σε στην πέστη και πάω στην απόφαση. Diamond. Ξέφυγες. Νούμερο 10. Νούμερο 10. Όπως το νούμερο μου στον μπάσκετ των τζερών που έπαιζα. Στο μπάσκετ. Ναι, στη θέση του κοντού. Πού έπαιζε. Playmaker. Όχι, στη θέση του κοντού, καλό μου καλά. Σε ένα αθλητικό σωματείο στην κεντρική. Οκ. Το 10. Και είναι και ο αριθμός του συνδυασμού μας στο Ευρωψηφοδελτίο. Sorry, παιδιά, ούλα, λίγο τζαμέ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, το 10 είναι, μετακίνησε έναν μία μπαίχτη μπαίχτρια σε όποια θέση θες εσύ και πήγαινε μαζί του. Ένα θκαλέξω τη λύση, εντάξει, Μαρία μου, είναι προσωπικό. Θέλει μου σε ποιον αεροδρόμιο θες να πάμε. Προσπαθώ να θυμηθείς κατηγορία. Α, θέλεις ερωτήσεις για αεροδρομίο. Ναι. Α, θέλεις αεροδρομίο. Αφού είχα συντηρτήσει πριν, ναι. Πάμε. Κοίτα, θα πήγαινε μαζί σου ταξί, θα πήγαινε Ισπανία. Πάμε Ισπανία. Ωραία, κάμε σκεπτά Ρώστα. Μπαράχας Μαδρίτ Airport. Ωραία. Και ακολουθεί η ερώτηση. Η οποία... Θα απαντούμε την τζίχη, την ερώτηση είναι εγώ μόνο. Εσύ μόνο. Άνταξ. Άρα εγώ απλά κάνα σκεπτό μες on board. Ναι. Ακριβώς το. Στρατηγά όμως ύστερα που το είδα ότι θα με τον κοτ του Τζέι. Αν κρίνω πολύ δική μου τύχη στο δικό μου το παιχνίδι, εντάξει. Έλα. Σε ποια ηλικία θα πρέπει να μπορεί κανείς να ψηφίσει στις εκλογές? Και συμφωνείτε με την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για μείωση του ορίου απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου από τα 18 στα 17 χρόνια? Είναι έτοιμοι οι νέοι και οι νέες μας? Okay. Θα πω ακριβώς την ίδια απάντηση, με λίγο paraphrasing, λόγω του ότι θυμάμαι ακριβώς είναι να πω. Πάω στο επεισόδιο το οποίο είχαμε, γιατί είναι η ίδια ερώτηση που είμαι ξανατύχη. Συμφωνώ στο να κατεβάσουμε το όριο. Με απασχολεί το αν είναι 16-17, όμως προτού το κατεβάσουμε, γιατί ούτε τώρα είναι έτοιμοι 18 ρίδες, ο κόσμος με 18 να ψηφίσει και πολλοί άλλοι. Όμως, για να μπορεί να κατέβει ή τέλος πάντων για να μπορεί η νεολαία μας να ξεκινά να ψηφίζει, οφείλουμε να τους δώσουμε σωστή πολιτική αγωγή. Και είναι βασική αρχή και ένα πάγιο αίτημα
πολλών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα νεολαίας και είναι και εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ότι ναι, να κατέβει το όριο ηλικία στα 16, και άλλες χώρες το έχουν δοκιμάσει. Δοκιμάζει το και η Ελλάδα τώρα στις ευρωεκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οφείλουμε να δώσουμε όμως τη σωστή διαπαιδαγώγηση στον κόσμο μας για να ξέρει να ψηφίζει. Και το άλλο το κρίσιμο είναι το να μπορεί να αναπτύξει την κριτική του σκέψη όχι μόνο στο θέμα της επιλογής των υποψηφιότητων που να επιλέξει σε εκλογικές διαδικασίες, αλλά κυρίως στο θέμα της παραπληροφόρησης που λόγω των προεκλογικών εκστρατιών, και βιώνουμε και μια μεγάλη τώρα, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Οπότε, δύο πράγματα για μένα είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να το κατεβάσουμε. Να έχουμε σωστή πολιτική αγωγή στα σχολεία με τόσους επαγγελματίες που έχουμε και ακαδημαϊκά καταρτισμένους που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Και δεύτερον, το να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη κυρίως για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση. Τα δύο πράγματα και μετά στο βάλουμε σε όποια ηλικία θέλουμε. Πιο κάτω, όχι πιο πάνω. Για να βελτιωνόμαστε και να είμαστε και κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πολλά καλά, πολλά καλά. Ισιά μου. Να δέξω επιτέλους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Αρκετές αποφάσεις. Πολλές αποφάσεις. Και το τρία. Το τρία. Προχωρά στην αφιτηρία. Και μπέζω βάλε. Περίμενε στο δεύτερο. Πώς σχολεί εδώ. Μπορείς να πλάνατε μια φωτογραφία μου. Να νιώθουμε ένα σχήμα τώρα. Επίσης τώρα λεπτό, πάντα στην όποια ερώτηση θέλεις. Είχαμε πει ότι περνώντας από την αφιτηρία, αντί δύο λεπτά, έχεις τρία λεπτά σε κάποια ερώτηση μόνο θέλεις. Σε όποια λέω κατηγορία. Όχι. Πού να σου έρθει η ερώτηση. Πού να μπορείς να ρωτήσεις. Επίσκεψη. Επίσκεψη. Visiting. Επίσκεψη. Το οποίο, συγγνώμη. Εν έχουμε ερώτηση. Να μου γίνεται ρε. Την άλλη φορά δεν μας είχαν κανέναν ούτε τα πράγματα. Έτσι προχωρούσαν. Καλή φορά μόνο να το λες αν την κάνουμε. Και να ρωτήσεις που κοινό. Ναι, στο λίγο σας θέλει. Α, είναι η ερώτηση που το κοινό. Ναι. Οκ. Παρατρίχα. Και σκεφτούμε τώρα που εσύ επισκέπτεσαι και σκεφτούμε τη δική μου τελευταία ζαριάνη στο δικό μας το επεισόδιο που χειρολεκτικά έστειλε με στη φυλακή στο δαμένι μου κάπως και δεν έπαιξα. Λοιπόν, κίτρινο. Άρεσε του. Ευκοσία κίτρινο. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τι είναι. Τι είναι. Είναι αισθημένο το παιχνίδι. Πώς άλλα λεπτά είπαμε δύο. Δύο λεπτά. Και έκαμε σάχολ τις ερωτήσεις ψες η νύχτα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Έχει πάρα πολλές κατηγορίες μέσα που εμπίπτουν όσον αφορά τη γεωργία, την κοινή αγροτική πολιτική. Έχει, αν δεν με πατάει μνήμη μου, και για, τη θαλάσσια, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Έχει τέλος πάντων οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον. Μέσω όμως της νέας πράσινης συμφωνίας, γιατί πλέον πήγαινε και το New Green Deal μπροστά, καλούμαστε ως χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι μια πολλωστή φορά, να αναπτύξουμε νομοθεσίες στις χώρες μας, οι οποίες να φτάνουν στα πρότυπα και στο πλαίσιο το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για πολλωστή φορά είναι η Κυπρούλα μας, καλή ώρα, Λευκοσία, όπως την Eurovision, Λευκοσία, η σχόλη. Λοιπόν, είναι πίσω σε τούντα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι μόνο τούτο. Θα έρθει και θα μας βρει μια πράσινη φορολογία, η οποία ακούγεται πάρα πολύ όμορφη στα αυτιά μας, αλλά δεν είναι με την καλή έννοια του πράσινου που θα έρθει. Πάντα έχει τη φορολογία πίσω του. Είναι μια φορολογία η οποία, επειδή δεν έχουμε φτάσει τους στόχους μας για την ενεργειακή πολιτική, που είναι επίσης μες στο πλαίσιο της πράσινης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έρθει η αρχή ηλεκτρισμού
και θα βάλει στον κόσμο αυτή την πράσινη φορολογία ως επιπρόσθετη φορολογία πάνω στο ρεύμα. Το πιο απλό πράγμα. Άρα στην ουσία, απευθείας ο φορολογούμενος Κύπριος πολίτης θα πληρώνει το πρόστιμο που η Κύπρος πρέπει να πληρώσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά αδυνατούμε στο να καταρτήσουμε μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια μας. Και τότε το πράγμα μπορεί πανεύκολα να γίνει, πανεύκολα, ενώ σε επίπεδο κράτους, να γίνει με τέσσερα απλά βήματα. Να τα πω και να το κλείσουμε. την έρευνα για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, σε ποιους τομείς και τους τρόπους επίλυσης του ζητήματος ενέργειας. Δηλαδή, εάν είναι η βιομηχανία μας που ζητά παραπάνω, αν είναι τα κτίρια μας, αν είναι τα σχολεία μας, τα σπίτια και το καθεξής. Δεύτερον, να καταρτήσουμε πλάνο για τη μείωση των ρήπων. Τρίτον, να βαθμιστούν ενεργειακά όλα τα δημόσια κτίρια, αρχικά. Και τέταρτον, να μπει πλάνο ασφάλειας και υγείας για την παραγωγή ενέργειας, κάτι το οποίο δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε, με τούτα τέσσερα απλά βήματα τα οποία μπορούμε να εντάξουμε στο Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Στρατηγικής για τη χώρα, είναι τούτα που θα μας βοηθήσουν στο να καλύψουμε τουλάχιστον τους ενεργειακούς στόχους που είναι μέσα στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Mm-hmm. Που για μέρος πέρα στα επιμέρους, να θέλουμε τρεις ημέρες να τα αναπτύξουμε. Σωστό. Είπα κάτι σημαντικό που οφείλουμε να το ξέρει και ο κόσμος. Λύσια μου. Α, να παίξω. Υπάρχει και τούτο σενάριο. Εφτά. Εφτά. Εντολή. Ωραία, εντολή. Εντολή, πάλι καλά. Έχουμε ερωτήσει κοινό. Πώς σκοπεύετε να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες που εκπροσωπείτε? Ως ευρωβουλευτής εμείς. Ως εκλεγμένη πλέον ευρωβουλευτρία. Από τις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες του Στρασβούργου. Σωστό. Εντάξει, ο πιο εύκολος τρόπος πλέον είναι τα social media. Παρ' όλα αυτά, έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετές διαδικασίες με τις οποίες. Δεν το πεις επιλύτσεις στα ελληνικά. Ορατότητα. Με τις οποίες βοηθά στο να έχει ορατότητα ο κόσμος το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τα social media είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στο να επικοινωνείς τούτα που γίνονται. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι όσο χρόνο θα έχει στην Κύπρο να επισκέφτεσαι οργανισμούς ή τόπους που χρειάζονται κάποια ενίσχυση ή που έχουν κάποιο θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Και όσο μπορείς να φέρνεις τον κόσμο και πιο κοντά στην Ευρώπη, γιατί είναι το θέμα που έχουμε στην Κύπρο, ότι είναι λίγο αόρατη η Ευρώπη. Ενώ ένα τεράστιο ποσοστό των νόμων μας είναι από την Ευρώπη, όλα τα έργα που βλέπουμε, τεράστιο ποσοστό των έργων που βλέπουμε γύρω μας χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, σαν να δεν το ξέρουμε ή δεν το επικοινωνούμε όσο θα έπρεπε. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να αυξήσουμε την ορατότητα των καλών που μας φέρνει η Ευρώπη, διότι θεωρώ ότι όσον αφορά τα κακά, υπάρχει αρκετή ορατότητα. Σωστό. Να έμπειραζα, προσθέσω κάτι και ας χάσω τη σειρά μου, γιατί είναι πάρα πολλά σημαντικό, είναι πολλά σωστές οι τοποθετήσεις και επειδή κάνουμε το podcast μέσω του Οργανισμού Νεολαίας και υπάρχουν και του Συμβουλίου Νεολαίας και υπάρχουν και αρκετοί νέοι οι οποίοι να ακούσουν κάποια πράγματα. Και επειδή υπάρχει τούτο που είπε η Λύσια όσον αφορά το κομμάτι του, ξέρεις, είναι η Ευρώπη, είναι κάτι άλλο, είναι οι ευρωεκλογές, είναι το ευρωψηφοδέλτιο, άρα είναι κάτι που μας επηρεάζει εμάς. Τούτο το πράγμα είναι και ισχύει και όντως δεν διαχρονικά δεν επικοινωνήθηκε και δεν ευκήκε προς τα έξω με τρόπο που να κινήσει και το ενδιαφέρον των νέων περισσότερων και στο κομμάτι των ευρωεκλογών. Δηλαδή ο ευρωβουλευτής είναι και στο εξωτερικό εκεί που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά είναι ταυτόχρονα και στην Κύπρο. Και είχαμε και τη συζήτηση πριν σε έναν τηλεοπτικό κανάλι. Ο ευρωβουλευτής έχει
και την ευθύνη και έχει ρόλο να επιτελέσει στο να έρθει να αναδείξει θέματα. Διότι έχουμε και νομοθεσίες, είπε η Μαρία πριν για κομμάτια της πράσινης συμφωνίας, γενικά της πράσινης μετάβασης. Ναι, αλλά μπορεί να ισχύει στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, οι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να εντατικοποιήσουν τις ενέργειες τους και να τα αναδείξουν και να τα φέρουν σε σημείο που να κινητοποιηθεί και ο κόσμος να εναρμονιστούμε με τούτο που γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι απλά ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη και πρέπει ο ευρωβουλευτής να πιέσει και να ψηφιστούν οι νομοθεσίες όσο μπορεί να πιέσει 6 άτομα στα πολλά. Άρα, τούτον υπάρχει ευθύνη και από τους ευρωβουλευτές στο να προωθηθούν και να αναδειχθούν και σε τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι ρε παιδιά, στην καθημερινότητα μου τούν τα πράγματα. Γιατί υπάρχει τούτο το πράγμα, ειδικά στι πιο νέε γενιέ, μα έχει κάτι που επηρεάζει την καθημερινότητα μου. Εσεί να είσαστε στι Βρυξέλλε, εν κάτι διαφορετικό, εν να αποφασίζει η Ευρώπη, επηρεάζει με κάτι σε καθημερινή βάση ή σε τοπικό επίπεδο. Έτσι ισχύει το τοπικό, επηρεάζει βέβαια. Παίρνουμε τα δεδομένα πολλά. Πολλά νεκρό να δείξω, για παράδειγμα, ειδικά για του νέου που ταξιδεύουμε τώρα πιο πολλά από τι προηγούμενε γενιέ, όταν πάμε σε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρώνουμε το τηλέφωνο μα. Δεν έχουμε έξτρα χρεώσει. Τούτο είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι πάμε με την ταυτότητά μα. Τούτο είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά πράγματα που τα χρησιμοποιούμε, ευκολύνουμε στη ζωή μα και δεν έχουμε καθόλου γνώση του ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πιο απλό είναι θέλουμε βίζα. Θέλουμε βίζα, ναι. Τεράστια ευκολία. Να κλείσει το εισιτήριο, να βάζει. Πλέον. Πολύ σημαντικό. Φεζό. Βάσει στον τρίτο γύρο τώρα. Εγώ είμαι στον πρώτο. Δεν ξέρω για εσάς. Δυσιάζει στον πρώτο. Ου, καφέ. Φυσικά πάει πολλά καλή. Τσάκλι που έπρεπε να με ζήσεις εσύ. Μαρία Σμούχα. Μπραντισλάβα. Καφέ. Τι είναι η καφέ. Τι λάδος θα με πει. Τι λάδος θα με πει. Είμαι όλα πράγματα. Πράσινη συμφωνία πάντα. Όχι. Μια κατηγορία είναι. Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φίλων. Έλα, παίξει μπαλίτσα. Ποια η γνώμη σας για τα φεστιβάλ και τις παρελάσεις υπερηφάνειας? Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν και αν όχι, θα επισημούσατε να συμμετάσχετε στο μέλλον για να δείξετε τη υποστήριξή σας στην πολύχρωμη κοινότητα της Κύπρου? Μπορώ να πω και σε ποιες πορείες του εξωτερικού έχω συμμετάσχει. Έχουμε χρόνο, 2 λεπτά. Τέλεια. Ναι, προφανώς στηρίζω την κοινότητα, την πολύχρωμη κοινότητα της Κύπρου. Έχω πάει σε όσες πορείες έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο και ήμουν στην Κύπρο. Τη στήριξα διαζώσεις. Σε όσες πορείες δεν ήμουν, απλά στήριζα τις διαδικτυακά. Και επειδή ο μήνας, δεν με πατάει μνήμη μου, ο Ιούνιος είναι Pride Month πανευρωπαϊκά, έχω υπάρξει και έχω βρεθεί τυχαία, σε πολλά εισαγωγικά, και στην πορεία των Βρυξελών και σε πορεία στην Μαδρίτη. Τα οποία είναι πολλά διαφορετικά από το ότι συμβαίνει στην Κύπρο. Ναι, στηρίζω την πολύχρωμη κοινότητα της Κύπρου και ο χώρος στον οποίο ανήκω και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχει πολλά δυνατές θέσεις πάνω σε τούτο. Στηρίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτήν την κοινότητα, στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και τούτο τι σημαίνει? Πολύ απλά, το ανθρώπινο δικαίωμα του να αγαπάς τον όποιο θέλεις. Το ανθρώπινο δικαίωμα του να είσαι συνδεδεμένος, να συμβιώνεις με όποιο θέλεις. Το ανθρώπινο δικαίωμα του να φύγεις από μια χώρα και να πας σε κανένα άλλη για διακοπές ή για το οτιδήποτε και να μην υπάρχει πρόβλημα για το γεγονός ότι είσαι πολιτικά με σύμφωνο, τέλος πάντων πολιτικό σύμφωνο συμβίωσης με τον άνθρωπο τον οποίο αγαπάς. Γιατί υπάρχει και τούτο, ειδικά στις χώρες όπου επιτρέπεται η τεκνοθεσία, υπάρχει πρόβλημα εάν υπάρχει ταξίδι, όταν ταξιδεύουν αυτές οι οικογένειες. Δεν τους επιτρέπεται στην ουσία το δικαίωμα ίσης μετακίνησης. Και κατ' επέκταση, για να το ολοκληρώσω, για μένα προσωπικά τούτα όλα τα ζητήματα που είναι κάτω από την κατηγορία, να ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων
Και δεν θα έπρεπε να γίνεται λόγος για το αν κάποιος αγαπά άντραν, αν κάποιον άτομο αγαπά γυναίκα ή αν θέλει να κάνει το οτιδήποτε. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε όλοι άνθρωποι και δεν έπρεπε να υπάρχει καμία έκπτωση σε αυτά. Τώρα να κάνω παρέμβαση. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Απλά επειδή είχε ένα σκέλος οι ερωτήσεις γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε και λίγο πιο επικαιρό. Επειδή έχει πολλούς που λαλούν την ανάγκη να κάνουν Pride, την ανάγκη να κάνουν τον άλλο, να πούμε ότι εγώ είδα το challenge που είναι πρόεδρο της Βουλής μας, ότι η κοινωνία μας είναι έτοιμη, να αποδείξουμε ότι είναι έτοιμη. Οπότε εννοείται να στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, thank you, Λίθια μου, για τούτο. Είναι πολύ οξύμορο το γεγονός ότι τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Βουλής για το θέμα, ενώ πέρσι ήταν στο Pride. Ήταν εκεί και το στήριξε. Είναι πολύ οξύμορο το γεγονός ότι φέτος αποφασίζει. Θέλετε να πείτε στο κοινό ακριβώς τι είπε? Έτσι με ακριβώς τη δήλωσή της. Ήταν στο πλαίσιο το ότι η κοινωνία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Ναι, το ότι θεωρεί ότι καλύφθηκαν από το Σύμφωνο Συμβίωσης, ενώ ξέρουμε ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης εναγγίζει καθόλου θέματα τεκνοθεσίας και πολυχρώμων οικογενειών. Ναι, και όπως είπες, πέρσι ήταν για μένα, φέτος δεν είναι έτοιμοι, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε στο Συμβούλιο Νεολαίας, οπότε θεωρούμε ότι μεγάλο κομμάτι της νεολαίας είναι έτοιμη να αγκαλιάσει το πράγμα. Και γι' αυτό στηρίζουμε το Pride, και γι' αυτό θα είμαστε για μένα αύριο. Δεν ξέρω πότε να βγει τούτο, αλλά. Σε επόμενη ημέρα είναι αυτή. 1η Ιουνίου, εμείς θα είμαστε. Θα είμαστε και ήμασταν στο Pride. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ωραία. Οπότε χάσεις τη σειρά σου τώρα. Δεν πειράζει, τα γιατί. Αντέξω να τοποθετηθώ. Ό,τι θέλετε. Θα τοποθετηθώ. Έλα. Μέσα σε τούτο το πλαίσιο, νομίζω πολλά απλά και πρέπει ξεκάθαρα. Η γενιά η δική μας, νομίζω ένα πράγμα που τα πολλά διαφορετικά που πρέπει να χαρακτηρίζει είναι και οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε διάφορα θέματα. Και οι τοποθετήσεις οι οποίες βλέπουν έτσι πιο μακροπρόθεσμα το πού να βαδίσει η κοινωνία. Πρώτον, αν η κοινωνία για το οποιοδήποτε θέμα δεν είναι έτοιμη και υιοθετούμε ένα θέμα, είναι ευθύνη μας όλους να προετοιμάσουμε την κοινωνία και να καλλιεργήσουμε μια σιγά σιγά μια κουλτούρα η οποία να υποβοηθά και να υποστηρίζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μια κουλτούρα η οποία να αντιστέκεται σε κάθε είδους διάκριση και μια κουλτούρα η οποία να βοηθά έναν άνθρωπο με τις οποιασδήποτε αποφάσεις του ή τα οποιαδήποτε εμπόδια είσαι στη ζωή του να προχωρήσει στη ζωή του και να όχι απλά να ενταχθεί, να ενσωματωθεί και να συμπεριληφθεί ισότιμα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Και το θέμα της ισότητας των φύλων, δηλαδή πριν να πάμε και στο κομμάτι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ακόμα στην Κύπρο τώρα εβάλαμε και τους μηχανισμούς και για την ισότητα των φύλων μεταξύ αντρών και γυναικών. Εγώ συμμετείχα, εκπροσώπησα τους ασθενείς στην ευρεία διαβούλευση για την εθνική στρατηγική της ισότητας των φύλων που η σημερινή επίτροπος, η Τζόζη, κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι τούτο. Όσον αφορά και το θέμα της κοινότητας και να ολοκληρώσω, για μένα, τουλάχιστον εγώ σαν άνθρωπος, επειδή όλη μου την καριέρα την ανάλωσα μεταξύ άλλων θεμάτων και στη διεκδίκηση και διασφάλιση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε τούτον είχε να κάνει με εργασιακά δικαιώματα στους χώρους εργασίας, είτε τα τελευταία χρόνια με δικαιώματα μιας πολλά ευαίσθητης ευάλωτης ομάδας της κοινωνίας, τους ασθενείς. Για μένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα κάποιου ανθρώπου να μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του ισότιμα και με όλες τις ευκαιρίες που παρέχονται σε έναν άλλον άνθρωπο, είναι στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται κάποια επιμέρους θέματα να τύχουν μια διαβούλευση λόγω κάποιων ισορροπιών, είναι έναν άλλο κομμάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αντικρούει και να χτυπά τούτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε συμφωνώ και εγώ
με τις τοποθετήσεις. Νομίζω ήταν, ήταν σημαντικό που κάναμε και τις παρεμβάσεις, γιατί είναι κάτι που ο κόσμος είναι καλά να ακούσει, που κάποια άτομα, και, ξέρεις, μια σαφή, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Βεβαίως. Α, εγώ πες πάλι. Σόφια. Και το ανατολικό μπλοκ έκαμε στούλ. Τρέχει η Μαρία σήμερα. Να κουρεστεί σε κάποια φάση, να κάλυψε όλο τα... Εντάξει, μάλιστα. Ποιος Κύπρος ευρωβουλευτής ή ποια Κύπρα ευρωβουλευτρία υφιστάμενη ή προηγούμενη αποτελούν πρότυπο για εσάς? Βάου. Βάου, τα λύθηκε. Οκ, το λοιπόν. Μακάρι να μπορούσα να ξεχωρίσω όντως έναν άτομο. Θεωρώ ότι ειδικά τα τελευταία rosters που στείλαμε πάνω στο Ευρωκοινοβούλιο είχαν, εντάξει, τα τελευταία που ξέρω που τα παρακολουθώ, εντάξει, και γεννήθηκα και ασχολούμαι με πολιτική. Το κάθε άτομο που στείλαμε είχε κάτι πολλά, είχε και καλά, είχε κάποια πράγματα, δεν τα ξέρουμε γιατί απλά δεν ήταν ορατά σε εμάς. Για εκείνον που ξέρω σίγουρα για τη δουλειά που έκαμε εντός πολλών εισαγωγικών εκ των έσω, ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης, λόγω του ότι την πρώτη φορά που εξελέγει είναι ευρωβουλευτής, ήταν με συνεργασία μαζί με το κίνημα οικολόγων. Αλλά και στη δεύτερη του θητεία, λόγω της καλής συνεργασίας που είχαμε τα πέντε πρώτα χρόνια εκλογής του στο Ευρωκοινοβούλιο, κρατήσαμε τις επαφές και βοήθησε μας σε διάφορα ζητήματα για να αναδειχθούν που την Κύπρο μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή είχε και καλή σχέση και καλή επικοινωνία με τους πράσινους ευρωβουλευτές από τις άλλες χώρες, βοήθησε μας πάρα πολλά στο να αναδειχθούν θέματα όπως ο ΑΚΑΜΑΣ, όπως η λίμνη στο παραλίμνη, διάφορα περιβαλλοντικά, ούτως ώστε να έχουμε κι εμείς μια φωνή. Mm-hmm. Τώρα που τζαμε και πέρα, έχουμε και τους επιτρόπους που να ξέρει να αγγίζει αυτό το θέμα του Ευρωκοινοβουλίου. Θεωρούσαμε όμως ότι οι τοποθετήσεις που γίναν ανά τα χρόνια ήταν πολύ σημαντικές και κρίσιμες, τόσο και η Στέλλα Κυριακίδου τώρα ως Επίτροπος Υγείας, αλλά και ακόμα και πιο παλιά η κυρία Βασιλείου που ήταν Επίτροπος για την Παιδεία, είναι γνωστή πανευρωπαϊκά. Βλέπουμε ακόμα νεολαίους που ήταν τότε το 12, 15 χρονών ας πούμε, και οπότε τους λέμε ότι είμαστε από την Κύπρο, λέμε μας «Α, the lady with the hair». Κύριε Βασίλη, μου ξαναείπαμε τότε με το μαλλί. Αλλά ναι, θεωρώ ότι το κάθε άτομο που στείλαμε είχε αρκετά καλά στοιχεία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Απλά αυτά. Ωραία. Έτσι. Δεν ξαναδούμε, μην είχε απαντήσει κάποια ερώτηση. Το βουδά. Ναι, πάω. 2, 3, 4. Πάρα πολύ απόφαση. Ευχαριστώ να βάφει λαγή. Το 4. Χρησιμοποιεί αυτή την κάρτα για να βγει από τη φυλακή. Αν δεν είμαι. Αν δεν είσαι. Κρατάστη. Α, οκ. Πραγματικά. Ας πω κάτι, εγώ προτιμώ, γιατί έτσι κι άλλο ποιες ερωτήσεις να απαντώ. Η αλήθεια είναι σε πλεονεκτική θέση, έτσι. Άντε, Μάριο. Θα να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι και μετά τις εκλογές. Ναι. Μπουκουρέστη. Τι έκανε ένας βόρεια. Σας διαπερασάμε τα βόρεια και δεν το κομπήσαμε. Δεν κάνεις καλή εκφράση. Τι κατηγορία πέφτει στο Φούξα. Για μένα πολλά σοβαρίες. Είναι αν τόσο φαν όπως τις άλλες. Πρόσφατα εδώ στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, έχουν παρατηρήσει επιθέσεις με θρησκευτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Πώς αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό? Κοίτα. Εντάξει, πολύπλευρη ερώτηση.
Νομίζω να το συνδέσω με κάποιες λέξεις που είπα πριν όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε για τα ενισότητα. Κουλτούρα, παιδεία και σωστή επικοινωνία με τον κόσμο και με την νεαρή ηλικία, γιατί είναι που για μένα που ξεκινά. Και τούτο διάμου και πάσα με κάτι που συζητήσαμε στο προηγούμενο το podcast, το Youth Washing. Το να καθούμαστε εμείς και να λέμε ναι, να καλλιεργήσουμε κουλτούρα και να συμβουλεύσουμε και να αναπτύξουμε και να εκπαιδεύσουμε και τα άτομα που είναι νεαρή ηλικία να περάσουμε τις αξίες, να περάσουμε τούτα τα μηνύματα του σεβασμού, της αλληλοεκτίμησης κτλ. Αλλά το λαλούμε στη θεωρία και να μην κάνει κανένας τίποτε ή να κάνει το αντίθετο. Τούτον το πράγμα νομίζω ότι όχι απλά είναι εξυπηρετά σε κάτι, εκθέτει μας. Άρα ή λέμε κάποια πράγματα και αναλαμβάνουμε δράση και προσπαθούμε με διάφορα προγράμματα, ακόμα και με την επικοινωνία μας, με την καθημερινή επικοινωνία μας. Όταν κάποιος το λέει και δεν είναι στην ατζέντα του τούτον το πράγμα, δεν είναι στις προτεραιότητες του και μετά οι προτεραιότητες του είναι άλλα πράγματα που πουλούν και πολλά τα πράγματα που πουλούν, ούτε η καλλιέργεια της σωστής κουλτούρας, ούτε η καλλιέργεια και η εμπέδωση κάποιων βασικών αξιών ούτως ώστε να αποφεύγονται τούτα τα πράγματα, γιατί είναι μόνο εκείνοι που τα κάνουν, εν και οι άλλοι που τα δέχονται πώς αντιδρούν και πώς τα βλέπουν. Και τι, ας το πούμε, αντίπινα μπορεί να σκεφτεί κάποιος να κάνει. Άρα έχουμε όλοι ευθύνη. Είχαμε μια συζήτηση και πριν ξεκινήσουμε για το... κοινιάζονται για τη νέα γενιά και φαίνεται, ναι, δεν έχω κανένα θέμα να το πω, φαίνεται, συμφωνώ με τη συζήτηση που είχαμε, φαίνεται ότι και τούτον πουλά. Ναι. Το να λέμε ότι ναι, είμαστε δαμέ για τη νέα γενιά, νοιαζόμαστε και τα λοιπά. Εμπραχτά στην καθημερινότητα, ούτε για μένα είναι κάτι να ξεκινήσω να πω 10 πράγματα στην πράξη. Και για μένα που να με το καλό. Αν κάποιον άτομο που τα υφιστάμενα είναι στο προσκήνιο στην Ευρωβουλή είτε μελλοντικά σε κέρυες θέσεις, πιάμε με πράξεις στην καθημερινότητα, όχι με μια απόφαση ή με μια ψήφιση μιας νομοθεσίας. Με καθημερινές πράξεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πράγμα. Εξαιρετική ερώτηση. Αφού εμπέζε να κάνω παρέμβαση. Μήπως και πάθει την μετά πάλι. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά ήθελα να πω ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν δεν είμαστε σε μια θέση που μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο ή αν δεν είμαστε σε ένα σχολείο, οπότε να μπορέσουμε κάπως να επηρεάσουμε το πόσο την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών για να τους μάθουμε τον σεβασμό που τούτα ούλα έτσι και αλλιώς πρέπει να στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όχι να περιμένεις που διαφορετικούς δασκάλους να κοψιώνουν τους να το κάνουν. Αλλά θεωρώ ότι πλέον έχει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπίζουμε να μην ακούσουμε κάτι, να μιλούμε εκείνη την ώρα, να με σιωπούμε. Ανήκουμε όλοι σε κόμματα, δαμε. Όταν γίνεται κάτι, τα κόμματα βγάλουν ανακοινώσεις. Ακόμα και τούτο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και τούτο θεωρώ ότι δημιουργεί ένα κλίμα στο τι ανέχεσαι και στο τι όχι. Και γι' αυτό μου λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ξεκάθαρες θέσεις σε όλα τούτα τα θέματα, ειδικά θέματα που αγγίζουν ανθρωπιστικά κομμάτια. Είπαμε θρησκευτικές και ρατσιστικά κίνητρα. Και ρατσιστικά κίνητρα, και επειδή δυστυχώς το βλέπουμε στην Κύπρο συνέχεια αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι. Ακόμα και τα μέσα, το πώς παρουσιάζουν κάποια πράγματα, πάρα πολλές φορές η γλώσσα που χρησιμοποιούν ενδυναμώνει τα ρατσιστικά φαινόμενα αντί το αντίθετο. Και εντάξει, το πιο σημαντικό είναι, όχι το πιο σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι η εφαρμογή των νόμων που ήδη έχουμε. Που δυστυχώς βλέπουμε την αστυνομία τελευταίως να κάνει fail επανελειμμένα σε πολλά πράγματα. Να αξιοποιήσω εγώ να κάνω ανταπάντηση, που είναι και ανταπάντηση στην ουσία είναι συζήτηση. Και έτσι έχουμε και λίγο change του παιχνιδιού. Συμφωνώ και με το ότι είπε και ο Μάριος και η Λύσια. Και στην ουσία είναι και ενσωμάτωση του κόσμου που έρχεται και δεν έχει κανένα σκοπό να λύσει την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας.
δεν είναι τούτη η γενιά του. Αλλά και κατ' επέκταση να εκπαιδεύουμε και να μορφώνουμε τον δικό μας τον κόσμο. Τι είναι το διαφορετικό, τι είναι το πράγμα. Και συμφωνώ πάρα πολλά σε αυτό που είπε ο Μάριος, ότι δεν είναι μόνο η νομοθεσία. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Εκκλησία, είναι και η εφαρμογή της. Και στο τέλος της ημέρας, για να φτάσουμε στην εφαρμογή, επειδή δεν είναι μόνο η αστυνομία και τα πόστα, τα κρατικά, κρατική μηχανή, είναι και θέμα και δαμε πάλι άλλη μια ευθύνη των κομμάτων και των οργανωμένων συνόλων με τα μέσα που έχουν να επικοινωνούν τούτα τα πράγματα στον κόσμο. Και εμείς κόσμος είμαστε. Δεν είμαστε άλλης κατηγορίας πολίτες. Και εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε τις νομοθεσίες. Και εμείς να πληρώσουμε φορολογία. Στα πάντα όλα είμαστε όλοι. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για ισότητα, αλλά είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα ότι είμαστε πολίτες τούτης της χώρας. Οπότε η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι αποκείται σε όλους μας. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεματικές οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση από τον κόσμο, από την κοινωνία, για να συνεχίσουν να κάνουν το έργο που κάνουν, είτε το ονομάζεται κοινωνική σωμάτωση, είτε το ονομάζεται επιμόρφωση σε διάφορες θεματικές. Μπορεί να είναι η βία στην οικογένεια, μπορεί να είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που είναι και επίσης ένα άλλο trend, μπορεί να είναι η υγεία, μπορεί να είναι η συμμετοχικότητα, η διαβίωση μάθησης. Έχει πάρα πολλά. Καλή πάσα, συμβούλιο είναι ο Ελέας Κύπρου, κάμενε το follow. Έχει πολλές οργανώσεις μέλη. Ευχαριστώ. Πολλά σημαντικά ούλα θα ελέγχτηκαν και μακάρι να δούμε ότι είναι αυτή η αλλαγή επιτέλους. Και τώρα είναι παιδί Μαρία. Εντάξει, σε ένα μαγικό κουμπί είναι ο καθένας που step by step. Οι μεγάλες αλλαγές. Έτσι, οι αλλαγές είναι έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Και, εντολή, έχουμε την ερώτηση από το κοινό. Μάλιστα. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μια βασική παράμετρος είναι οι πιο δεσμευτικές αποφάσεις και πολιτικές από την ίδια την Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη έρθει μέσω των αποφάσεων της, γιατί έχω πολλά παραδείγματα και από τους τομείς που ασχολούμαι, όπου η Ευρώπη μπορεί να εκπονεί διάφορους κώδικες, διάφορες κατευθυντήριες γραμμές, διάφορα πρωτόκολλα, τα οποία ουσιαστικά να μην δεσμεύουν, να είναι έτσι μια κατεύθυνση και να μην δεσμεύουν τα κράτη-μέλη. Και από εκεί και πέρα, έναν κράτος-μέλος αν είναι αδύνατον σε κάποιους τομείς, παραμένει αδύνατον. Άλλοι αν είναι δυνατοί είτε οικονομικά είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, η ανισότητα που ήδη υπήρχε παραμένει και σε κάποιες φορές ενισχύεται τούτη η ανισότητα, διότι εντός που περιμένει ο κόσμος και την Ευρώπη να έρθει να δώσει πιο δεσμευτικές κατευθύνσεις που να αναγκάζουν, και εμάς η κουλτούρα μας στην Κύπρο να δεν μας αναγκάζουν σε πολλά πράγματα, δεν θα το κάνουμε. Δαμε πράγματα που μας αναγκάζουν και κάνουμε τα νομοθετικά, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε. Ποιο παράμετροι. Είναι να έρθει να μπει το δεσμευτικό πλαίσιο, μέσω για παράδειγμα μιας νομοθεσίας, αλλά και να εφαρμοστεί. Και πού υστερούμε για μέσα στην εποπτεία, στην παρακολούθηση της εφαρμογής, στο αν δεν γίνει τούτο το πράγμα, ποιο είναι το αντίκτυπο, ναι, τι είναι η επίπτωση, να μην πω τη λέξη ποινή, τι είναι η επίπτωση αν δεν εφαρμοστεί το κομμάτι. Άρα υπάρχει, ναι, υπάρχει μια λύση στο πώς είναι το κομμάτι, όσον αφορά την περισσότερη δέσμευση από την ίδια την Ευρώπη, η οποία να αφορά και στο κομμάτι των νομοθετικών, αλλά και στο κομμάτι της παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας. Και δεν ευθύνεται μόνο η Ευρώπη, για να είμαι fair, είναι και σε τοπικό επίπεδο. Την τζάμε που είπατε πριν ότι έχουν ρόλο να επιτελέσουν και οι ευρωβουλευτές. Και οι ευρωβουλευτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχουμε το δικό μας άτομο στο κομμάτι τούτων, και μετά να υπάρχει κάποιον άτομο από την Κύπρο, μπορεί να είναι σε κάποιον άλλον τομέα. Άρα τα άτομα τα οποία αντιπροσωπεύουν και τη χώρα μας επιτελούν
έργο σε αυτό το κομμάτι. Μην ταινίζουμε οτιδήποτε. Αναγνωρίζουμε τη δουλειά που γίνεται και είμαστε εδώ για να δούμε περιοχές που χρειάζεται να βελτιωθούν, να χτιστούν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Ξεκάθαρο. Αν δεν θέλει κάποιο άλλο να κάνει ανταπαντήσει, να κάνουμε έναν τελευταίο γύρο μαζί με την ερώτηση, να μας κάνετε έναν καταδεκτικό σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Να δούμε για να μείνουμε στον κόσμο. Θέλει καμιά ευθεία στο καταλήκτικο σχόλιο. Ναι. Μπορεί να γιώ. Ό,τι θέλετε. Ποποταμάκι. Ταλίν. Ταλίν. Ποιες. Ωραία. Επίσης στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έχω πάει ακόμα και που να πάω να μάθω και είναι στο λαλό, να είναι Ταλίν ή Ταλίν. Είπαμε ότι είναι Ταλίν. 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 Εντάξει, όμως το επίθετο μου ρωτούμε αν είναι κολλά ή κολλά. Να βλέπει. Κολλά. Κολλά. Τρία χρόνια κολλά, να το ξέρω. Ακόμα δεν τους ρωτάμε. Είναι η ρεαλιστική ιδέα του Ευρωπαϊκού Στράτου και ποια είσαι στάση σας για το θέμα αυτό. Καταληκτικό σχόλιο. Να κάνεις καταληκτικό σχόλιο. Εντάξει, είναι οξύμορο να λέμε για στρατών εάν θέλουμε ειρήνη. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους όπου γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει. Μάλλον αντιλαμβάνομαι τα πλεονεκτήματα του τη απόφαση τέλος πάντων, εάν ιδανικά μπορούσα να ευσταθεί. Και πόσο μάλλον για μια χώρα όπως την Κύπρο, η οποία έχει ένα εθνικό ζήτημα το οποίο μας βασανίζει τόσα χρόνια. Που την άλλη όμως, επειδή δεν είμαι 100% καταρτισμένη στο συγκεκριμένο τομέα. Θέλω να το πάρω στο λαιμό μου, παιδιά, συγγνώμη, δεν το ξέρω, είμαστε μαντογνώστες, δεν τα ξέρουμε τζούλα. Δεν έχω μελετήσει για να είμαι ειλικρινή στις λεπτομέρειες του σκεπτικού με το η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού. Μπορώ να αντιληφθώ τα πιθανά πλεονεκτήματα, όμως επειδή είμαι υπέρ της ειρήνης και όχι των πολέμων ή να έχει το οποιοδήποτε κράτος διαμαχή με το οτιδήποτε και δεδομένων των συνθήκων των οποίων βιώνουμε τα τελευταία όσα χρόνια θυμούμε με εντάσεις και στη γύρω περιοχή αλλά και σε γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν τούτης δεν μπορώ να τοποθετηθώ ξεκάθαρα για το θέμα. Οπότε λέω ότι προτιμώ να μην απαντήσω ολοκληρωτικά, ενώ τούτη είναι η άποψη μου, αλλά είμαι υπέρ της ειρήνης. Καταληκτικό σχόλιο για να είμαστε κομπλέ. 9 Ιουνίου. Οι ευρωεκλογές και οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι κάτι αστείο. Είναι ο κόσμος που θα αποφασίζει και για τα εντός και για τα εκτός, που αφορούν τα εντός τα επόμενα 5 χρόνια. Ο κόσμος ας πληροφορηθεί να κάνει το homework του που λέμε στα χωριά μας, εμείς οι Αγγλομάθεις, να ψάξει να δει τον κόσμο που τον αντιπροσωπεύει ή τις θέσεις που τον εκπροσωπούν και να ψηφίσει πληροφορημένα ορθά τον κόσμο ο οποίος θα κάνει τον το πράγμα και θα έχει μέλημα του όχι μόνο το αύριο, αλλά και το σήμερα. Γιατί είναι σήμερα που ξεκινά η αλλαγή και γιατί όχι να ρίξει και πράσινο στην κάρπη. Ωραία. Να κάνω ανταπάντηση να τις ερώτησες ή να κάνω καταληκτικό σχόλιο δικαιωμάς. Βεβαίως. Πείτε τσάγιος δεν ήταν να πέσω σε ερώτηση. Να πάω σε ξέρω. Εντάξει, να κάνουμε ένα καταληκτικό σχόλιο. Ναι. Απλά να προσθέσω στο Ευρωπαϊκό Στρατό ότι η θέση του Volt είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Στρατού. Βέβαια, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρώπης ως Ομοσπονδία, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη που άλλες δυνάμεις όπως το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Και όπως είπα, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρώπης θα υπάρχει Υπουργείο Άμυνας, θα υπάρχει Ευρωπαϊκός Στρατός που βοηθά κράτη-μέλη όπως την Κύπρο, που είναι πιο μικρά. Έτσι, αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε το δυνατό εθνικό στρατό που έχουν άλλες χώρες. Και επίσης η γεωγραφική μας θέση. Που γύρω μας έχουμε συνέχεια έκρηθμες καταστάσεις και βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγουν. Καταστάσεις. Προφανώς είμαστε υπέρ της ειρήνης και προφανώς το ιδανικό είναι να αποστρατικοποιηθεί η Λυγή. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι τούτο δεν θα γίνει, θεωρούμε σημαντικό στο να είμαστε ανεξάρτητοι που άλλα συμφέροντα ή άλλες δυνάμεις. Και το καταληκτικό μου σχόλιο, επίσης θα προσθέσω βάσει του που είπε η Μαρία,
ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκλογές στις 9 του Ιούνιου. Ακούμε συχνά ότι η γενιά μας η πιο νέα είναι απολυτική, δεν τους κόφτει, δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουμε να το πιστέψουμε, να το πιστεύουμε. Αντιλαμβάνουμε ότι η γενιά μας είναι απειβδισμένη, ότι τόσα χρόνια η πολιτική για μας είναι μόνο απογοητεύσεις, είναι μόνο σκάνδαλα, ατιμορρησία, αλλά για να αλλάξει το πράγμα πρέπει να ασχοληθούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ που έχω επαφή μαζί σας ως Συμβούλιο Νεολαίας, γιατί είσαστε το παράδειγμα του ότι την νεολαία κοφτητή. Και όχι μόνο κοφτή σας, ασχολείστε, βάζετε ώρες που τη ζωή σας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλουμε να καλέσουμε και άλλους νέους σε τούτο το πράγμα. Άμα ξεκινήσεις να ασχολείσαι, κι αν είσαι δύναμη. Άμα κάθεσαι στον καναπέ σου, δεν έχεις τη δύναμη που νομίζεις ότι έχεις. Και επειδή είναι σημαντικό να έχουμε δύναμη και να δυναμώσουμε τη φωνή μας στις πολιτικές αποφάσεις, ψηφίστε στις 9 του Ιούνιου και το Volt είναι εδώ, πράσινο, προοδευτικό, πανευρωπαϊκό και κοινοτικό κόμμα στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Και πράσινο. Ναι. Αξιλίλα. Εντάξει, θα κάνω και εγώ έτσι μια τοποθέτηση. Σίγουρα, εντάξει, επειδή υπάρχει γενικά μια συγκεκριμένη μερίδα του κόσμου που δείχνει μια αναποστροφή γενικά προς το πολιτικό σκηνικό, προς τις εκλογές και δίστες ευρωεκλογές που υπάρχει, κοινό που συζητήσαμε πριν, μια μερίδα που πιστεύει ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά σε τοπικό επίπεδο. Και αξίζουν σας συγχαρητήρια ως Συμβούλιο Νεολαίας για τούτη την πρωτοβουλία, ακόμα και μέσω τούτων των podcast τα οποία έγιναν, δίνεται την ευκαιρία και στον κόσμο να ακούσει 5 πράγματα στοχευμένα, όπως είπε και η Λύσια, να έρθει και πιο κοντά, δηλαδή με το να μην ασχολείται, να μην ακούει, να μην του δίνεται η ευκαιρία, γιατί πολλές φορές να μην του δίνεται και η ευκαιρία να ακούσει με μεθόδους και με μέσα τα οποία είναι πιο προσιτά, είναι πιο κοντά στις ανάγκες του, να ακούσει κάποια πράγματα και να κρίνει και να αποφασίσει. Εμένα, εγώ γίνον που θα ήθελα να πω είναι ότι τα άτομα και ειδικά η νέα γενιά να βάλει την κρίση της και άμα βάλει που έχουν και την κρίση και τις γνώσεις να αποφασίσουν και να κρίνουν. Υπάρχουν άτομα, δόξα τω Θεώ, στο σύνολο των ψηφοδελτίων δεν είναι σχεδόν σε όλους τους χώρους και σε όλους τους χώρους δεν είναι άσπρον ή μαύρον. Ευαρεθήκαμε τους πολιτικούς, ευαρεθήκαμε τα κόμματα, ευαρεθήκαμε τούτον και δεν υπάρχει λύση. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, αν ψάξετε όλοι τα ψηφοδέλτια είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν άτομα τα οποία ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του πληθυσμού και των νέων, εφόσον μιλούμε για τους νέους, και να αποφασίσουμε την κρίση τους, να μην ούτε είναι η απάντηση να ρίξουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας στην αλφα παραταξή ή στο αλφα άτομο ή βήτα άτομο. Είναι η ψήφος η οποία θα δοθεί να είναι ψήφος η οποία είναι συνειδητή και μετά από σκέψη και κρίση των ατόμων. Όσον αφορά την δική μας την παράταξη, απλά να πω ότι η Δημοκρατική Παράταξη εντάσσεται στην τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια, που είναι οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες, και αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν έχει αντιπροσώπευση στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οικογένεια, οπότε είναι πάρα πολλά σημαντικό σε τούτη την ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία μεγάλη και καθορίζει αποφάσεις του Ευρωκοινοβούλιο, να υπάρχει και ο αντιπρόσωπος από την Κύπρο. Καλή ψήφο σε όλους, καλή επιτυχία και στις κοπέλες εδώ. Η συζήτηση που είχαμε τώρα, Κωνσταντίνο, είναι το πνεύμα της συζήτησης και το ύφος εν τούτων που πρέπει να επικρατεί. Είναι ευθύνη και της γενιάς της δικής μας που βγαίνει μπροστά πλέον σε τούτο το κομμάτι. Νομίζω δεν ήμασταν κανέναν άτομο στο πολιτικό σκηνικό χρόνια, άλλοι πιο λίγο, άλλοι πιο πολλά, αλλά εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία τώρα, είναι και ευθύνη μας να αλλάξουμε λίγο τούτο το πνεύμα, όχι τοξικότητα, όχι πολλές αντιπαραθέσεις. Είναι τούτο που βαρεθήκαμε και εμείς. Είναι νομίζω, ενώ να φτιάχνουν στα πάνελ, να τσακώνονται, να μην υπάρχει πολιτικός πολιτισμός.
πολιτικό ήθος ονομάζεται ήθος. Και νομίζω καλύπτει τα πάντα. Βέβαια. Γιατί όντως και εμείς κουραστήκαμε να μην αυτοί διεκδικούμενο. Δεν τα βλέπει πλέον ο κόσμος τις συζητήσεις με τούτον το ήθος. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ξαναβάστε μαζί μας. Ως Συμβουλίο Νεολαίας Κύπρου, ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές του EuroPoly Podcast, το Cyprus Diplomacy και το Απλά και σίγουρα και το Black Lemon TV και καλύψη.